Καλησπέρα σε όλους από το Περιστέρι. 23η αγωνιστική των τρίτων όμιλων της Development 2. Τα βουνά που μετρινούν τους Chicago Hawks. Τα βουνά στην πρώτη θέση με 18-2 ρεκόρ. Chicago Hawks στην εκτή με 10-11. Και οι δύο ομάδες νίκησαν την τελευταία αγωνιστική. Αποστολές, Άρη! Τα βουνά ήταν τους Red Bulls με 52-78. Από την άλλη, οι Chicago Hawks πήραν μεγάλη νίκη απέναντι στον μικρό κόσμο. Τον μεγάλο πρωταγωνιστή ήταν τον Νίκο τον Καραμπινό. Δεν είχε κάνει τη δουλειά του και αναγνωρίστηκε κιόλας από τον πρόεδρο της ομάδας, τον Αλέξανδρο Φώτη Κινάγκα. Κωνσταντίνου. Ωραία, πας χαμηλά, όντως στέκεται αλλά στοχή. Rebound από κανέναν, κατοχή. Περνάει στους Hawks. Μάτς 0-2. Εφτάδα βλέπω. Για τους μεν εφτάδα και για τους δε. Κωνσταντίνου. Ράλι ζητάει, μπαλά πάει στη γωνία. Κόντος από κοντά. Φάουλ και δύο ποτέ για τον ψηλό. Μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. 2-2 από τον Χόντο. Το μάτς στα ίσια. Έξι μπαλά. Για τρεις. Άστοχο. Ο Ράλης. Νομίζω ότι τα βουνά πλέον είναι σχετικά διάφορα. Προφανώς θέλουν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν στο φινάλι για το καλύτερο προλασάρισμα. Αφενός, αφετέρου δεν έχουν και το άγχος της πρόκρισης στα play-off. Από την άλλη, οι Chicago Hawks σήμερα αν νικήσουν κάνουν πολύ σημαντικό βήμα για την είσοδό τους στην οκτάδα. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα το πράγμα. Υπάρχουν αρκετές ομάδες. Άστοχος ο Καραμπίνος. Επιθετικό rebound. Αλλά στο κύριε την προσπάθεια. Άστοχος από τον Τικινάγκα. Κωνσταντίνου. Τρεις το σουτ. Μέσα. Πρώτη πόντι για τον sharp shooter των βουνών. Πρώτο τρίποντο στο μάτς. 5-2 το σκορ. Πολύ καλά είναι ξανά. Πολύ σύντομα θα έχουμε και αποστολές. Κωνσταντίνου. Ετοιμάζει για τρεις ο Νίκος. Σίδερο. Rebound επιθετικό από τον Χόντο. Γίνουν τρεις στο πάνω του. Δεύτερο φάουλ για τους Hawks. Φιλοξενούμενους, υπότροφους, όχι, φιλοξενούμενους, ναι. Τικινάγκας, στέκεται για δύο. Ο αρχηγός, αστοχή. Τα βουνά τρέχουν. Για δύο το σουτ, κοντό. 5-2 παραμένει. Πολλά νέα πρόσωπα βλέπω στους Hawks. Καραμπίνος. Στέκεται για δύο. Ο Νίκος και το πλατσόνι. 5-4. Ο
Αμίνου ξέφυγε, κέρδισε το φάουλ για να καλέσει τις δύο βολές. Στην δεύτερη. Έξι τέσσερα. Δάς. Ανέβαλα. Τον Μπαμπάνι, λάθος από τους Χάλς. Τα χείλη περνάει ξανά στα βουνά. Για να δούμε και τις αποστολές για τα βουνά: Παναγιωτόπουλος, Μπαμπάνης, Πόντος, Ράλης, Κωνσταντίνου, Παναγιωτόπουλος και Τουρλιομής. Ας πω σε Πόντος, επιθετικό rebound. Ξανά για τα βουνά από τον Παναγιωτόπουλο. Μπαμπάνης περνάει. Φάουλ. Τρίτο για τους Χάλκς. Το οποίο συμμετέχει με Καραμπίνο, την Κινάγκα και τον Αλέξανδρο και τον Νικολαό. Ντέμο, Μαντζούνι, Φουντά, Κούτρι και Παπαγιάννη. Δεν τον βλέπω ακόμα. Έχει την Κινάγκα μέσα. Ο πρώτος μέσα, ο δεύτερος. Πρώτη στη μέση του παρκή για τον Νικόλα. Κωνσταντίνου. Χαμηλά η μπαλά, κατάλαβε και την έκλεψε ο Φουντάς. Λάθος πάνω του, Παναγιωτόπουλος έβγαλε πολύ ενέργεια εκεί και έκανε τον deflection. Για πως δεν είναι Καραμπίνο, στον βάθο τον άνθρωπο. Καραμπίνος ο οποίος από τον Σπάρτα τον νομίζω σε ένα μάτι στο πρώτο γύρο έχει κάνει φοβερά πράγματα, τότε τον θυμάμαι. Στο μάτς επίσης στο πρώτο γύρο μεταξύ των δύο αυτών ομάδων τα βουνά είχαν πάρει το ροζ. Νομίζω ήμουν και εγώ πάνω στην κάμερα τότε, στον Σπάρτακο. 6-4, Κωνσταντίνου, ωραία πάσα, καλάθι ο Πόντος. Πού την έβγαλε σε αυτήν, Νίκο. Ο Ράλης ελέγχει. Πάνω φάνε καλάθι, ζητάει time out ο Αλέξανδρος από την Κινάγκας. Κόντος έξω η μπάλα, Μπαμπάνης περνάει, κερδίζει χώρο αλλά δέχεται το στόπ καθαρά από τον Καραμπίνο. Ράλης 6-4, Κωνσταντίνου για 3 ο Νίκος, άστοχος. Κινάγκας, βαλέτσι τον Φουντά. Ωραία συνεργασία, ανάποδο λέει από καλάθι και για τους Χάλκς. Συν 2 στον λογαριασμό του Ματζούνι. Η ασίστ πάει στον Εντεμό. Όντως καλάθι ακόμα ένα από τον ψηλό. Λάθος, να δώσει και ο Παπαγιάννης. Παπαγιάννης ωραία ραχέ, μπάλα στον Ράλι. Παπαγιάννης για τρεις, κλάτς, δεύτερο δικό του. Φτάνει τους 6 πόντους και στέλνει τη διαφορά στους 7-13-6. Μέχρι στιγμής πολύ πιο αποτελεσματική γηπεδούχη και από κοντά με τον Χόντο και από μακριά με τον Μπαμπάνι. Άστοχος rebound ο Μπαμπάνις. Σαντίνου.
ξανά για τρεις, ξανά μέσα. Time out day. Ο Αλέξανδρος από την Άγκας, 16-6. Επιστροφή μετά το time out, 16-6. 9 πόντια από τον Χόντο και πολύ καλή δουλειά επιθετικά και από τον Χόντο, λέω, τον Μπαμπάνι, και πολύ καλή δουλειά επιθετικά από τον Χόντο. Νομίζω δίκαια στήσουν από νωρίς διψήφια διαφορά τα βουνά. Ο Ράλης, ωραία πάσα, Χόντος άστοχος, καλή άμυνα του Φουντά, ο ίδιος στο rebound. Τρία φάουλ από τους Hawks, κανένα από τα βουνά μέχρι στιγμής. Μπαίνουμε σιγά σιγά στα τελευταία 100 δεύτερα. Νάγκας για δύο, άστοχος, rebound, επιθετικό φάουλ. Πάνω στο Ματζούνι. Γυναίκα στο Ματζούνι, θα σας πάρει και ετοιμάζεται για πρώτη φορά και ο Παπατζόν. Λαθώς κλέψουμε κατά βουνά. Πάρης βρήκε λίγο χώρο, αλλά έβαλε φρενό. Κωνσταντίνου, Χόντος παίζει με Φουντά. Μπαλά στον Τουρλιούμι, για τρεις εκείνος. Κοντά το σούτ, ριμπάουντ επιθετικό. Χόντος δεν είχε αντίπαλο προς τα μέσα. Παίρνει ο ίδιος το ριμπάουντ και κερδίζει το φάουλ. Νομίζω θέλω οπωσδήποτε την παρουσία του Παπαγιάννη μέσα στο ζωγραφιστό η Hawks. Μέσα η δεύτερη. 17-6. Αυτό το σουτ από μέση απόσταση, rebound και βάλα στον Πάρη. Τελευταίο λεπτό, 17-6 το σκορ, συν 11 για τα βουνά. Κωνσταντίνου περνάει, φάουλ χαμηλά, πέμπτο. Βολές για τον Νίκο. Μέσα η δεύτερη από τον Κωνσταντίνο. 18-6. Χαμηλά η μπαλά, Ματζούνης. Βγάζει την μπαλά έξω. 6-4, ωραία πάση στο κόψιμο, ανάποδο lay-up, αστοχό, επιθετικό rebound ο Ματζούνης, foul από τον Ράλι. Μέσα η πρώτη. Δεύτερη, rebound, μπάλα ξανά έξω στον Ματζούνι, Καραμπίνος στα δεύτερα, 18 στον δικαστορολόι. Ένα, δύσκολη προσπάθεια, έφταγε στην εκνοή από τον Ντέμο. 5-4, Χόντος για 3, θα στοχίσει, 18-9, πρώτη περιόδου. Δεύτερο δεκάλεπτο στο Περιστέρι. Double score για τα βουνά, 18-9, πρώτη επίθεση για τους Hawks. Παπαγιάννης, Καραμπίνος, μπαλά στη γωνία και από εκεί στον Παπατζόν. Ωραίο ματσάλα αυτό με τον Χόντο, άστοχος ο ψηλός των Hawks, φάουλ από τον Κωνσταντινού. Πάμε να δούμε λίγο τα στατιστικά
του πρώτου δεκαλεπτού, 5-8 βολές, 2-10 τρίποντα, δίποντα, 3-7 τρίποντα για τα βουνά, 18 τα rebound, 13 μόνο τα rebound, 5 ασίστ, 3 κοψίματα, 3 κοψίματα και ένα λάθος, συνολικό επίθεση 27, από την άλλη Hulks, 1-2 βολές, 4 στα 14 δίποντα, 0 στα 5 τρίποντα, 7 rebound, ένα κλέψιμο, ένα κόψιμο, 5 λάθη και συνολικό επίθεση 5. 46-1 έχει αυτό το μάτι του πρώτου γύρου. Δέμος. Στη γωνία Καραπίνος. Ψάχνει να βρει τον ελεύθερο παίχτη. Τρίσο Παπαγιάννης και εδώ το σουτ. Rebound από τον Γιώργο. 9 δεύτερα για 2, Καραπίνος και εδώ το σουτ. Άουδες και δύο ομάδες στο πρώτο λεπτό. Ράλης για ξανά σε εκείνον και από εκεί στον πάρει για 3 στο σουτ. Άστοχο rebound, ο Παπαγιάννης. Μαντούνης για 3, κλάτς. Πολύ ωραίο σουτάκι, η διαφορά πέφτει στους 6. Πρώτο καλάθι του δεύτερου δεκαλεπτού. Το 12. Βλιούμις. Καραμπίνος στον πιέζει, μπάλα στον Κωνσταντίνου. Τους πέρασε, αλλά έχασε την κατοχή. Τα βουνά, πέραν από την ίδια από τους Αλσοβολάινους, δεν έχουν χάσει. Από τον Γενάρη, βήματα. Ο Καραμπίνος. Στο πρόγραμμα ακολουθούν Los Labriniers στις 3 του επόμενου μήνα. Los Angeles Lakers στις 9 και πάσα στο λαχώμα Thunder για να κλείσει η κανονική διάρκεια. Πάλι εδώ στο πίσω από το τελευταίο μάτς. Ράλης, δυνατό το Φέδερ, λοιπόν ο Παπαγιάννης. Μέχρι μέσα, αστοχός, ο ψηλός, ούτε με follow. Ο Μαντζούνης, νέα ευκαιρία, το καλάδι θα έρθει ούτε τώρα. Η Hulks από την άλλη. Ήταν μεγάλη από τον μικρό κοσμό, δηλαδή αγωνιστική. Στο πρόγραμμά του έχουν Αλσοβολάινους και αυτά πολύ δύσκολο μάτς και κλείνουν με τους Red Goats. Νομίζω αν πάρουν μία νίκη και με συνδυασμό κάποιων άλλων αποτελεσμάτων περνάνε στα play-off. Βέβαια, μην το δέστε και κόμπο. Ό,τι βλέπω. Μικρόκοσμος και σκάου Hulks μοιράζονται τις ίδιες νίκες. Ίδιο ρεκόρ. Στο 9-12 οι Termites και οι Capital Controls ακριβώς από κάτω τους στις πρώτες πρώτες θέσεις της παραμονής σε εισαγωγικά. Μια συζήτηση από τον Κωνσταντίνο. Το άλλο σημαντικό είναι ότι τα βουνά πλέον θα έχουν να διαχειριστούν μια πολύ μεγάλη απουσία, το μάτι του Γεωργίου, μόνιμος MVP φέτος για την ομάδα του Τουρλιουμί. Οπότε λογικά θα μπουν στα play-off και θα προχωρήσουν όσο προχωρήσουν με το υπάρχον roster πλην του Μάκη. Παπαγιάννης για 3 από τη γωνία, κατά το shoot ο Παμπάνης. Τσιχίδη, 9 ποντούς, 3 στα 3 τριποντάκια για να δω. Ναι, δεν έχει χάσει. Στον άλλη high scorer ο Μαντζούνης με 3 στην πρώτη περίοδο, τώρα έχει ακόμα 2. Οπότε έχει φτάσει στους 5, όχι τι λέω, τριποντάκια βάλε άνθρωπος, 6. Στο 19-12 παραμένει. Κάθε σπάσα. Εξαιρετικό κενό διάστημα.
πάμε να παρασκευάσει. Ζητάει αλλαγή να μπει μέσα όπου να είναι ο Δημητρής. Ο διεύθυντας αυτών podcast κλπ. Παπαγιάννης, χαμηλά η μπαλά, πικινάγκας, γυρνάει μέτωπο, αστοχή με τα blue rebound. Ο Παναγιωτόπουλος, μεγάλη πάσα, ο Διούμις, κάνει την μπαλά έξω, τον Κωνσταντίνου, για τρεις εκείνος, με μεγάλη καμπύλη, rebound, ο Τικινάγκας. Και ένα μειώσουν ακόμα περισσότερο, οι Hulks. Νάγκας, μπάλα στη γωνία, Παπαγιάννης για τρεις, θα στοχίσει. Λοιπόν, από τον Τουρλιούμι, μπάλα στον Μπαμπάνι. 5 λεπτά για το φινάλε του πρώτου μέρους και οι δύο ομάδες νομίζω έχουν ρίξει το βάρος κυρίως στην άμυνα. Ένα τριμπουτάκι στην αρχή από τον Μαμπζούνι και μιας δύο βολές από τον Κωνσταντίνο Εκτεμονού μέχρι στιγμής. Πόντος γυρνάει, ωραία πάσα, Παναγιωτόπουλος, άστοχος από κοντά. Νάγκας γύρισε, προσπίθηκε, έβγαλε την μπάλα έξω, καλή κυκλοφορία. Κούτρης σταματάει την τρίπλα, δύσκολο fade away, rebound, αμυντικό του Μπαμπάνι. Πολύ νεανικό του κορμός των Hulk πλέον. Θα το πούμε και αυτό, Μπαμπάνι άσχος για τρεις, rebound του Κινάγκας. Πολλά νέα παιδιά βλέπω στο ρόστερ, είναι ωραίο αυτό. Δεν τα κάνω και στο Summer. Εξοχότος έξω και ο... Όχι, time out έχουμε. 19-12, 4 και 21 στο ρολόι. Επιστροφή μετά το time out, 4 και 17. Έτσι το έχουμε, τα γόντια με τον Παγιάννη. Να το στο Δημήτρης. Ο Παγιάννης, να υπενθυμίσω, πέρσι αγωνιζόταν στους Cassonic Beats. Θα μιλωθεί και αντιμέτωπη. Πάρα πολύ δυνατό παιδί. Αν πάει κάποιο κρύο από αυτό, νομίζω θα το θυμάται για την επόμενη μέρα. Μιλάω εκ πείρας. Κωνσταντίνου. Μπαμπάνης. Μόνος του για τρεις. Πάντο σουτ. Πάντο Ματζούνης η μπάλα στον Τικινάγκα. Κατεβάζει ο Άλεξ. Παπαγιάννης μέχρι μέσα. Ριμπάουντ ο ίδιος. Καμαρία με τον Κόντου. Μάχησε εκεί, καλάθι ακόμα ένα από τον ψηλό. 4 γρήγορα πέντε από τον Παπαγιάννη, διαφορά πέφτει στους 3. Μπαμπάνης, ωραία κίνηση, άστοχο το τελείωμα. Και να καστρέχει, ευκαιρία να μειωθεί στον πόντο η διαφορά. Φαουλ, ο Παναγιωτόπουλος. Τρίστος σου, Παπαγιάννης, άστοχος, λοιπόν το Χόντος. Μπαμπάνης. Χόντος στέκεται για δύο. Αλλά η μπάλα εδώ του κάνει πάρα πολύ πολλά παιχνίδια, μπαίνει και βγαίνει, γελάει. Ο Παναγιώτης. Νάγκας. Και η πάσα Χόντος κλέβει, 2-24 στο ρολόι. Τα βουνά έχουν βάλει μόλις έναν πόντο σε 8 λεπτά. Μία στις δύο βολές από τον Νίκο τον Κωνσταντίνο. Από τότε δεν έχουν βάλει πάνω στο καλάθι. Αλλά ξανά σε εκείνον, ξέφυγε, προσπίθηκε, άφησε ωραία στον Χόντο. Καλάθι από εκείνον, πρώτο εντός παιδιάς. Φορά ξανά στους 5. Κάτω δεύτερα απομένουν. Η Κινάγκας κάνει την κατοχή. Κωνσταντίνου τρέχει. Πάει πολύ γρήγορα. Σε την κατάλληλη στιγμή στον Μπαμπάνι. Καλά θα μπορεί εκείνον. 23-16. Οπα. Όλα
καλά, πάνε καλά. Πάλο ραλής. Σαν αναβολές πλέον για τους Χαλκ στη γραμμή της φιλανθρωπίας ο Κούτρης. Τρία 18 ξανά στους 5 διαφορά. Σαδίνου, Παμπάνης, μπάλα ξανά έξω στον Νίκο. Μη καλή την κυκλοφορία. Στου για 3, άστοχο. Από τον Παναγιωτόπουλο. Τελευταίο λεπτό. Κούτρης για 2. Κλάτς. Τέταρτο συνεχόμενος του Κόντος. Ακολουθεί το παράδειγμα του Παπαλιάννη. Ένα λεπτό για την επίπεδο. 3-20. Μπαμπάνης. Ξέφυγε μπαλά στη γωνία. Χόντος για 3. Δεν το συνηθίζει και αστοχή. Τα μισή παραμένει για τους Χαλκ. Θέσεις του Ραδίνου, άστοχο, μισό λεπτό ακριβώς. Οι Χάλκς τρέχουν, Κούτρης μέχρι μέσα, στο χι, rebound, ο Ράλης. Πάω ψηλά, δεύτερο, αλλά δύο έχω να δώσω. Ναι, ακόμα 8. Περιμίζω, αλλά δύο φάουλ έχουν να δώσουν οι Χαλκς. Κωνσταντίνου δεν είναι πρέπει να γίνει το φάουλ. Ράλι στο σκριν. 5 δεύτερα. 4, 3, 2, 1. Κωνσταντίνου, όχι. Πρώτου μέρους. Δεύτερο μέρος εδώ στο Περιστέρι. 23-20. Παμπάνης, κλάτς. Τέταρτο δικό του, διαφορά ξανά στους 6 πόντους. Παπαγιάννης του Τινάγκας, Καραμπίνος προσπίτε. Ωραία αριστερό τρέβ, άστοχο. Rebound από ποιον, από τον Χόντο. Για να δούμε το θεωρητικά του ημιχρόνου για τις δύο ομάδες. Κωνσταντίνου, προσπίτει ο Νίκος και κερδίζει το φάουλ. Όχι βήματα, δικό μου το λάθος. Λοιπόν, 6-10 βολές, 4-19 δίποντα, 4-15 τρίποντα. 3-15 τρίποντα. Τα 14 μάλλον, με τα βουνά. Ξεκίνησε ζεστός ο Μπαμπάνης. 22 rebound, 5 επιθετικά. 18 αμυντικά. Αυτή η προσπάθεια. 8 ασίστ, 7 γλαφήματα, 3 γλαφήματα, 4 λάθη και συνολικό επίθεση 32. Για τους κόκκινους, από την άλλη για τους Χαλκς. Τριποντάκι άστοχο, 3-4 βολές. 7-29 τρίποντα, 1-10 τρίποντα. 33 τα rebound. 4 ασίστ, 3 γλαφήματα, 2 γλαφήματα, 9 λάθη και 20 συνολικό επίθεση.
Κωνσταντίνου, Μπαμπάνης μόνος του και αυτό όχι. Βάζοντα κουντά. Χάλασαν την κοινάγκα. Παπαγιάννης. Έσκορε ο Μπαμπάνης για τα βουνά με 11 πόντους. Είναι πρώτη περίοδο, καλάθι από τον Παπατζόν. Από τον Αλέξη που το κούτρις 6 και ο Μαντζούνης. Για τους Chicago Hawks. Κωνσταντίνου προς τα μέσα, φάουλ πάνω στον Νίκο. Από τον Τίκι Ναγκά. Τρία φάουλ ο Άλεξ. Μέσα ο Ντέμος. Πάμε. Όντως Παναγιωτόπουλος, Μπαμπάνης. Στο δεύτερα. Βάλα στον ράλι για δύο το σουτ. Άστοχο rebound από τον Ντέμο. Και έτσι Παναγιωτόπουλος σηκώνει το φάουλ. Δεν υπήρχε κάποιος λόγος νομίζω. 18-9 το σκορ της πρώτης περίοδου, 5-11 το σκορ της δεύτερης. Αρκετά καλύτερη Hulk, νομίζω τα 4 ποντάκια από τον Παπαγιάννη και τον Κούτρη ήταν αυτά που ήταν τα σημαντικότερα για τους Chicago. 26-22 παραμένει. Κωνσταντίνου, Μπαμπάνης για τρεις. Ούτε τώρα rebound. Ο Καραμπίνος φάουλ ξανά από τον Παναγιωτόπουλο, δεύτερο συνεχόμενο. Έσω ο Πάρης στη θέση του. Χαμηλάει μπαλά Παπαγιάννης. Ωραίο σκουτ μέσα και αυτό. 8ος πόντος του ψηλού. Άμα θα το πω αυτό. Άργησε λίγο να έρθει ο Δημήτρης. Αν ερχόταν λίγο νωρίτερα νομίζω το μάτς θα μπορούσε να ήταν και υπέρ τον Χαλ. Θεωρητικά πάντως θα είχαν ένα κορμί στην αρχή να μακάρει τον Χαλ, ο οποίος ξεκίνησε πολύ καλά το μάτς. Τώρα από εδώ για να δούμε λίγο ένα ενδεχόμενο match-up για τα βουνά. Ο πρώτος όμιλος της development θα βρεθεί μάλλον αντιμέτωπος τρίτος λόγος πρώτος με τον δεύτερο φωτοσούτ Black Mamba T-Trailers. Από ό,τι βλέπω εδώ στα κεφτέρια μου και μπήραν χασκούνες στο κόλπο. Μέχρι στιγμής βρίσκονται στην ένατη θέση αυτή. Το βουνά τρέλιο μου κάνει κλικ εμένα. Σαν τρίτο νομίζω θα ήταν πολύ φαν του κόπου στο παιχνίδι και οι δύο ομάδες είναι ανοιχτές. Φάουλ πάνω στον Τικινάγκα από τον Χόντο. Δεν κατάλαβα σε ποιον. Που την άλλη αν περάσουν οι Hawks λογικά κάπου εκεί στις τελευταίες θέσεις, στις 7 ή στις 8, αν τα πράγματα πάνε πολύ καλά για αυτούς. Νομίζω θέλουν μια νίκη για να σιγουρέψουν έστω προσωρινά την είσοδο του στα play-off. Θα παίξουν είτε με τον Raptors είτε με τον Αλκοολικό Αστέρα. Ο Raptors αίτησε φέτος, καλάθι από τον Τικινάγκα, το μάτς στα ίσια. Τώρα εντυπώθηκε για τον Νικόλα. Στην τρίτη περίοδο, 26 όλα. Μπαμπάνης, πέρασε
Αλλά στο ράλι κακό το spacing, hook με το δεξί άστοχο, rebound. Ο Φουντάς κατεβάζει την Κινάγκας. Νομίζω πέρα του Μπαμπάνη και του Χόντι στο ξεκίνημα τα βουνά δεν έχουν βρει εύκολες λύσεις επιθετικά. Θα δίνω μέχρι στιγμής. Έκανε καλή δουλειά, δεν έχει πάρει νομίζω πολλές επιθέσεις. Από Γιάννη συνεχίζει στο βιολίθρο, έκτος πόντους του ψηλού. Συνολικά έχει 10. Κωνσταντίνου, σπίση. Μπαλά έξω στον Νίκο για 3 στο σουτ. Άστοχο, rebound επιθετικό. Δίστασε ο Πάρης, έβγαλε την μπάλα έξω. Μπαμπάνης, ωραίο σπιν. Για 2 το σουτ, μέσα. 26. Και τώρα 28, όλα. Έμεινε πόντο του Μπαμπάνη, μόνο αυτός που σκοράρει. Στο 5 λεπτό για το ταβουνά. Κοντάς για 3. Δυνατό το σουτ, rebound ο Κωνσταντίνου. Τρέχει ο Νίκος, κλείνεται, βγάζει την μπάλα ωραία στον Μπαμπάνη. Με σπάσιμο τη μέση σαν σκοδολέα, πριμπών το Φουντάς. Νομίζω από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά πολύ καλύτερη εικόνα δείχνουν τη Chicago Hulks κόντρα στα προγνωστικά. Καραμίνος. Φάουλ. Τρίτο και για τους Hulks. Νομίζω ότι και με βάση το θετικό ταλέντο που έχουν οι Hulks θα μπορούσαν να ήταν και λίγο ψηλότερα. Δεν ξέρω αν οι προσθήκες των νέων παιδιών έγιναν τον Δεκέμβρη ή από την αρχή της σεζόν. Παίζουν πολλά βέβαια, να το πούμε και αυτό. Παίζει ποιος κατεβαίνει, ποιος τραυματίζεται, ποιος έχει υποχρεώσεις κτλ. Εννοείται, αλλά και πόντος. Απλά νομίζω ότι θα μπορούσε να εξαφανίσει την θέση στα play-off λίγο νωρίτερα. Με βάση τουλάχιστον αυτό που έχω εγώ δει στα μάτια που τους έχω πετύχει. Αυτός ο Καραμίνος. Κωνσταντίνου μέχρι μέσα, κακό το τελείωμα. Καλή άμυνα του Φουντά. 30-28. Φουντάς, βρήκε χώρο. Πολύ ωραία πάσα. Κλείστηκε. Ο Κούτρης, Καραμίνος, κέρδισε το φάουλ, τέταρτο για τα βουνά. Έξυπνο φάουλ, το τελευταίο που είχαν να δώσει η κοκκινή. Παπαγιάννης, μέσα και αυτό. Πάρα πολύ καλό δεκάλεπτο από τον Δημήτρη. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να πάρουν ένα time out από τα βουνά. 30-30 το σκορ, Μπαμπάνης προσπείται, γράει πλάτη, ξεφεύγει, σηκώνεται για 2, αλλά αστοχή, ράλι στο rebound, foul, τέταρτο και από τους Hulks. Καλή από την Ματζούνης πλέον foul να δώσει, μέσα ο Ματζούνης ξοφουντάς. Όντως, ωραία πάσα χαμηλά, ράλι που βρίσκεσαι. Ωραία όλα. Πολύ καλή από τον ράλι, δύσκολη προσπάθεια από τον Κούτρη, ζητάει συγγνώμη. Μην βιάζει τον ράλι από τον πάνω και νομίζω ότι έχουν δίκιο. Μπάνης, ωραίο σπιν. Καλή και η άμυνα κλέψει ο Ματζούνης. Το 2-2-2. Ράζης επιστρέφει και κόβει την φόρα του. Κόντο σου του Κούτρη. Μπαλάξαν έξω σε εκείνον Ματζούνης. Φλότερα από το κέντρο μέσα μπροστά. Η Χάλτς. Παναγιωτόπουλος, άφησε την μπάλα έξω, ο Πάρης, ο Παπάνης στη γωνία, 4 δεύτερα Κωνσταντίνου. Ωραία κίνηση, άστοχο το τελείωμα, rebound.
Και επίθεση για τους Hulks. Πολύ καλή δουλειά από το Ματζούνι. Πόσο χρόνο είναι αυτός, άραγε. Πολύ πιτσιρικό τον βλέπω. Παπαγιάννης και για 3, όχι 1-22 στο ρολόι, 30-32. Κανένα φάουλ, δεν έχει να κάνει ούτε η μία ούτε η άλλη ομάδα. Χόντος το κόψιμο του ράλι, φλότερ από εκείνον, έξω. Σώζει. Ο Ματζούνις αλλά βγάζει την μπάλα κατευθείαν στα χέρια Κωνσταντινού. Κωνσταντίνο από μέσα. Και τώρα ο ίδιος το rebound. Τελευταίο λεπτό. Παπάνης με 5 και Χόντος με 2. Για τα βουνά από τον Παπαγιάννης με 8 και με 2 πόντους ο Νίκος ο Δικιναγκάς. Για 3 ο Παπάνης. Το rebound ο Χόντος. Ούτε αυτός με δεύτερη προσπάθεια. Φάουλ και 2 βολές. Έξω η πρώτη. Πάμε, πρώτη. Παπαγιάννης δίνει τη δεύτερη. Το 32 παραμένει. Μισό λεπτό ακριβώς για το φινάλι της περίοδου. Καραμπίνος. Μπαλά έξω. Λάχος πάσα. 18,9 όλα στην διάθεση των βουνών. Δύο, 13 δεύτερα, Μπαμπάνης στη γωνία, Κωνσταντίνου κλείνεται από 2, σουτάρει για 3, αστοχή, rebound, ο Παπαγιάννης 6 δεύτερα. Φαλ, ο Κωνσταντίνου κακό, δεν το είδε και στέλνει για 2 εύκολους πόντους στη γραμμή της φιλανθρωπίας στον Δημήτρη. Λάθος απροσεξίας εδώ, καθαρά νομίζω, δεν υπήρχε κανένας απολύτως λόγος. Δεύτερη, 2-1, Μπαμπάνι. Όχι, 33-33 μπροστά η Hulks. Τελευταίο δεκάλεπτο εδώ στο Περιστέρι. 7-14 επιμέρους σκόρ υπέρ των Hulks. Πολύ πολύ βελτιωμένη εικόνα αυτούς. Νομίζω κύριος πρωταγωνιστής ο Παπαγιάννης. Ας πούμε να το θέμω σε θετικό rebound. Ματζούνης από κοντά στο συν 5. Η ομάδα των αδερφών Τικινάγκα. Αν το μάτς πάει έτσι, νομίζω οι Hulks έχουν τον πρώτο λόγο για να πάρουν μια πάρα πολύ σημαντική νίκη. Βήματα κατοχή ξανά για εκείνους. Για να δούμε λίγο στα στατιστικά. Επειδή το ξέρετε, το παιχνιδάκι διά μπορείτε να βλέπετε live το σκορ σε όλα τα διοργάνωση, είτε είναι μαγνητοσκοπημένα είτε είναι live. Λοιπόν, 6-13 βολές, 6-32 τρίποντα, δίποντα μάλλον, 4-20 τρίποντα κατά βουνά, από την άλλη 4-6 βολές, 14-39 πιο inside game για τους Hulks και 1-17 τρίποντα. Νικητές τα rebound του Hulks, νικητές στις assist τα βουνά κατά μία, 8-7 8-4 τα κλεψίματα, 3-2 τα κοψίματα, 7-12 τα λάθη. Πολύ βελτιωμένη η Hulks, το ξαναλέω. Βολές για τον Κωνσταντίνου. Μέχρι στιγμής high scorer ο Μπαμπάνης με 16 πόντους, 2-10
δίποντα, 4 στις 9 τριποντεμπλές. Από την άλλη έχουμε τον Παπαγιάννη με 13, 6 στα 10 δίποντα παρακαλώ. Πολύ καλή δουλειά. Ακόμα ένα λοιπόν για εκείνον, φτάνει στα 9. Ελαφρώς πιο εύστοχα από την γραμμή του τριπόντου. Παμουνά, σαν να με άκρη ο Παπαγιάννης βάζει και τριποντάκι. 5-0 σερί οι Hulks. Ένα δίποτο τώρα από τον Παπατζόν, ένα δίποτο προηγουμένως από τον Ματζούνι. Αλλά θα τα πείτε τώρα τον Τουρλιούμι. Καραμπίνος, ωραία πας του Γιώργο, ανάποδο. Όχι, και ανάποδο, με σπάσουμε τις μέσες ήταν. Μια αστοχό από τον Κούτρι Παπαγιάννη ξανά. Χω, Κίτσεκ. Δεύτερο συνεχόμενο τριποντάκι του Δημήτρη. Η διαφορά εκτοξεύεται στο συν 11 παρακαλώ. 30-41. Φοβερά πράγματα. Παπαγιάννης στους 19. Κωνσταντίνου για 3. Κλάτσα, απάντηση. Τον καλό Κωνσταντίνου χρειάζεται τα βουνά. Αν καθαρίσει το μυαλό του, νομίζω είναι πάρα πολύ ποιοτικός και μπορεί να αλλάξει τα πράγματα για τα βουνά. Δέμος Κούτρης περνάει, κερδίζει χώρο, δύσκολη προσπάθεια μέσα και αυτό. 1-3-43. Πάρα πολύ καλή εικόνα των βουνών. Των βουνών λέω καλά. Των Chicago Hulks. Από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά έχουν βάλει τετάρτη και έχουν παίξει πολύ σωστό μπάσκετ. Καλά και ο Μπαμπάνης. Επιβεβαιώνουν και αυτά που λέω περί play-off και τα λοιπά. Ωραία πας χαμηλά Ματζούνης. Και τώρα με follow. Το πάρτι συνεχίζεται 35-45. Πέμπτος πόντος του Ματζούνης. 2 τρύπαντα μάλλον και ο Παπαγιάννης. 2 πόντους και ο Κούτρης. Από την άλλη ένα τριποντάκι από τον Κωνσταντίνου, που θα δοκιμάσει ξανά το χέρι του για 3. Και το βάλει δεύτερο. 6-5 από εκείνον λοιπόν και 2 από τον Μπαμπάνη. Πολύ πολύ ωραία ξεκινάει το τελευταίο δεκάλεπτο για μας τους. Αυτά είναι που θέλουμε. Δέμος. Καραμίνος για 3 ο Τζόρτζ μέσα. Το πανηγυρίζει και καλά κάνει. Time out τα βουνά. 38-51. Όχι, για να δούμε τώρα. Δεν βλέπω να μπαίνει. Τελικό το πόντο είναι 38-48. Επιστροφή με το timeout, 38-48. Κωνσταντίνου προς τα μέσα, ωραίο σπριντ έξω, Μπαμπάνης το θέλει αυτό, αλλά στο χείρι ριμπάουντ του Λιούμις. Κωνσταντίνου ξανά με μεγάλη καμπύλη, ούτε τώρα καθαρίζουν το αμυντικό ριμπάουντ οι Hulks. Πάολο Ράλης. Για 3 στο σουτ, άστοχο, rebound του Λιούμις. Ράλης, Κωνσταντίνου. Χόντος, άτυχος εδώ, rebound, μακρινό από τους Hulks. Κούτρης ελέγχει, Παπαγιάννης, 5,5 λεπτά, 1-1 τα φάουλ. Παπαγιάννης μέχρι μέσα, όχι, rebound του Λιούμις. Τριποντάκι άστοχο, λοιπόν τον Κωνσταντίνου, η μπάλα έξω στον Μπαμπάνη. Φάουλ από ποιον? Από τον Κουτρί. Αναφορά από την baseline, 5 λεπτά και 9 δεύτερα. Διαφορά στους 10-38-48, Τουρλιούμις για 3, κοντό το σουτ, όντως και rebound. Κερδίζει χώρο, γυρνάει ανάποδα και τα εκεί.
πειράζουν από το καλάθι για να ρίξουν διαφορά κάτω από τους 10. Αντίος για ψυχολογικούς λόγους. Καλή άμυνα. Θα βυθεί ξανά κατά βουνά. Σαράντα 48. Κωνσταντίνο. Τζαμπούλ. Παρθαράμε τον Τρουλιούμι. Χόντος. Παπάνης. Παρνασκρίν. 22-2. Θα κερδίσει το φάκο και θα κερδίσει 2 βολές. Μέσα η πρώτη, 41-48, ο Μπαμπάνης στους 3 φροντούς στην τελευταία περίοδο. Εξαιρετικά 19, τον είναι ο Μαντζούνης, μάλιστα. Μπαμπάνης κλέβει προς τα μέσα, άστοχος αυτή τη φορά. Ο Τέμος, μπάλα τον Καραμπίνο. Θα πάρει λοιπόν. Το ξαναλέω, πολύ μικρός όρος ηλικίας για τον Άλεξ. Άστοχο τον Τονία από τον Γιώργο. 42-48, 4 λεπτά. Κωνσταντίνου προς τα μέσα. Φάουλ και 2 βολές για τον Νίκο. Σαν να το βλέπω λίγο ασυγκέντρωτο. Σε και η δεύτερη. Σαν να έχει χάσει το μυαλό του, δεν ξέρω τι γίνει. Νομίζω αρκετά καλά, αρκετά μακριά από τον καλό του αυτό που θα δίνω σήμερα. Συμβαίνει και αυτό θα πω εγώ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μιλάμε για ένα πολύ καλό περιφερειακό. Από τους καλύτερους στην development 2 για μένα. Οπότε επιτρέπονται και αυτά. Μπαμπάνης, Χόντος, ωραία προσποίηση. Ξέφυγε τελείως τη φάση της. Έστειλε και τις δύο. Κράτος, Χόντος, Παναγιώτη. Αυτός και ο Μπαμπάνης έχουν 4. Που θα δίνει και την τριποντάκια, καλάθι ακόμα ένα. Από τους Χάλεξ οι οποίοι διατηρούν ακόμα το βάδρυμά τους και απόλυτα δικαίως για μένα. Κωνσταντίνου για 3 άστοχος, ράλι σε κλειδικό rebound, την μπάλα έξω από τον Τουρλιούμι. 3 λεπτά, Κωνσταντίνου προς τα μέσα, μπροστά στον Παπαγιάννη, rebound ο Χόντος, όχι, ο Ντέμος. Είναι αυτό το βάζει ο Γιώργος. Μπαμπάνης μόνος του για 3. Κοντό το σούτ, ριμπάουντ μακρινό από κανέναν. Η μπάλα βγαίνει εκτός. Ο Ράλης τρέχει πίσω να δίνει ενός. Ο Λιούμις πρέπει να πει αυτό. Θα βγει. Επάνω ο Ράλης. Κάτω 4-52, 2 λεπτά. Παπάνης προς τα μέσα. Μπροστά σε ψωμένα για τον Παπαγιάννη. Στοπ καθαρά από τον Δημήτρη. Καραμπίνος. Άστοχος επάνω ο Ράλης. Κωνσταντίνου. Επάνω
τον Κουτρί. Λάθη ο Καραμπίνος. Time out. Νικάλ 44-54. 44-54, 147 δευτερόλεπτα. Ας πω το φλουταράκι. Μπάλα στον Καραμπίνο. Κανένας λόγος διασύνης πλέον για τα παιδιά από το Σικάγο. Έχουν βοηθάνει των 10 πόντων, νομίζω φτάνουν δικαίως και αισίως στις 11 φετινές νίκες. Φάουλ, διόμενοι για τον Ντέμο. 1-21. Νομίζω ο Παπαγιάννης γίνει με τον MVP. Παπαγιάννης και τα rebound, νομίζω το αξίζει. Μέσα η πρώτη. Έξω η δεύτερη, ο Χόντος το rebound. Στους 11 πόντους η διαφορά, δύσκολα θα αλλάξει κάτι. Χόντος πέρασε, κέρδισε χώρο, σηκώθηκε και το βάλε. Πιέζουν ψηλά τα βουνά, δεν έχουν φάουλ να δώσει. Όχι, έχουνε βλακίες λέω, μπαμπάνης από κοντά, καλάθι. Time out, 48-55. Θα επιστρέφουμε το time out, 48-55. Βάζουμε 7 πόντους για τα βουνά, 1 λεπτό και 1 δευτερόλεπτο. Τα βουνά λογικά θα πιέσουν, αυτό λοιπόν να γίνεται. Έχουν να δώσουν φάουλ. Πάνε για το πλέφτυμο, τα καταφέρνουν. Πάνω στον Καραμπίνο. Μεγάλες επιθέσεις θέλουν εδώ οι Κάλτς. Φάουλ ο Ράλης, τρίτο των κόκκινων. Καραφάρα από το πλάι. Καραμπίνος. Φάουλ ξανά από τον Μπαμπάνη. Άλλο ένα έχουν να δώσουν τα βουνά. Πάω στον Παπαγιάννη, φαντάζομαι από τον πάγκο. Πάει στον Ματζούνι, βολές για τον Βενιαμίν, τον Σικάγο Χάλξ. Μέσα στον πρώτη. Στη δεύτερη. Τώρα τα δύο δεύτερα νομίζω σφιχταγκαλιάζουν τη νίκη η Chicago Hawks. Φάλα από το ράλι. Ο Γιώργος ο Καραμπίνος στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Έξω η πρώτη. Μέσα η δεύτερη, 48-56, 38 δεύτερα. Αντίνου, θα σκοθεί για 3. Άκουσε εδώ ο Νίκος, rebound, ο Κούτρης. Μισό λεπτό ακριβώς. Λέβει ο Παναγιωτόπουλος. 22 δεύτερα, Κωνσταντίνου. Δεν βλέπω να προχωράνε να κερδίσει στα βουνά. Το upset της αγωνιστικής από τους Chicago Hawks. 48-58 το τελικό σκορ, μεγάλη επικράτηση για την ομάδα του Σικάγο, η οποία φτάνει τις 11 νίκες και κάνει σημαντικό βήμα για την πρόκλησή της στα play-off. Από μένα, καλό βράδυ σε όλους.